Λοιπόν, από την επικεφαλής του δικτύου, πρώην υπουργό, πρώην επίτροπο, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να είναι μαζί μας και να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Καλημέρα σας, κυρία Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, εμείς ευχαριστούμε. Είναι, ξέρετε, η πρόσθετη δυσκολία της αποκωδικοποίησης ενός γεγονότος όταν αυτό συμβαίνει σε μια χώρα για την οποία στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε πολλά, ενώ για την καθημερινότητά της, για την πραγματικότητά της. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν είναι κάτι που συνέβη έτσι ξαφνικά. Είναι εδώ και έχουν γίνει αρκετές εξεγέρσεις στο Ιράν τέτοιου είδους. Θα σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, 100 γυναίκες συμφώνησαν μεταξύ τους σε διαφορετικά σημεία του Ιράν και η κάθε μία από αυτές, άλλη στο λεωφορείο, άλλη στην αγορά, άλλη μέσα σε ένα μαγαζί, άλλη μέσα σε ένα νοσοκομείο, έβγαλαν το χιτζάμπ και είχαν ταυτόχρονα ανθρώπους οι οποίοι παίρνανε το βίντεο για να δουν και έβγαλαν τις αντιδράσεις. Ναι. Ήταν φοβερές. Δηλαδή τις χτυπούσανε, τις βρίζανε, τις ρίχνανε κάτω και βέβαια τις συλλάβανε όλες. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο κουράγιο έχουν αυτές οι γυναίκες. Αλλά όπως είπατε, πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα. Έτσι θα πω πρώτα γρήγορα ότι αν κοιτάξουμε γύρω μας στη Μέση Ανατολή, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αν κοιτάξουμε τα ανατολικά μας σύνορα και ξεκινήσουμε από τη Ρωσία, κατεβούμε στην Τουρκία, η οποία γίνεται μια χώρα η οποία είναι όλο και πιο προβληματική για το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και για την ειρήνη στην περιοχή μας. Πάμε στη Συρία, όπου θα πω ότι εκτός από όσα συμβαίνουν, την εσωτερική διαμάχη, τα χαρακτηριστικά του εμφυλίου που συνεχίζεται, έχουμε χολέρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένα από τα φοβερότερα που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Έχουν βγει σε αρκετά σημεία στη Συρία χολέρα μετά από πόσες δεκαετίες. Ναι, είναι αδιανόητο να σκεφτούμε ότι όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του 21ου αιώνα, όπως θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι ισχύει. Και στη γειτονιά μας, ναι, σωστά. Λίγο παρακάτω πάμε στο Λίβανο, ο οποίος ουσιαστικά είναι fail state, δηλαδή είναι χώρα η οποία δεν μπορεί να σταθεί πια. Έχει χρεοκοπήσει και έχει τρομερές εσωτερικές αντιτάσεις. Έχουμε το Ισραήλ και το Παλαιστινιακό. Χθες για πρώτη φορά το Ισραήλ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, μίλησε για δύο κράτη. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ παρασκήνιο πίσω από αυτό, δηλαδή και έχει σχέση και με το Ιράν. Πάμε παρακάτω στο Ιράν και μετά πάμε στις χώρες βεβαίως του κόλπου. Πάμε λοιπόν τώρα στο Ιράν, το οποίο είναι μέσα σε αυτή τη γενική εικόνα. Το Ιράν, ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το κοινό συλλογικό σχέδιο δράσης για το θέμα της αποπυρηνικοποίησης, το οποίο συζητιέται εδώ και 20 χρόνια και δεν καταλήγει πουθενά. Θα σας πω με πολύ λίγα λόγια την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Το Ιράν είναι ένα απολύτως θεοκρατικό καθεστώς. Είναι το, ίσως να είναι το πιο σκληρό καθεστώς αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Υπάρχει αυτή η αστυνομία, η ηθική αστυνομία, η οποία ουσιαστικά είναι σαν τον μεγάλο αδερφό του, το Orwell, με πολύ διαφορετικά αλλά πολύ πιο σκληρά χαρακτηριστικά, η οποία μπαίνει μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Ναι. Μπορεί να μπει σε συνάξεις, μπορεί να μπει σε σπίτια, μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Από ό,τι τοπικές σχέσεις των ανθρώπων, μπορεί να μπει οπουδήποτε. Είναι ο νέος αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, ο Ραϊσί Χαμενεϊ, αυτός είναι ακόμη πιο σκληρός. Δηλαδή είχαμε μια κλήρυνση των πραγμάτων. Ίσως πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια υπάρχει τόσο μεγάλος έλεγχος στην προσωπική ζωή των ανθρώπων, στον τρόπο που ντύνονται και ιδιαίτερα στις γυναίκες. Και είπατε τι έγινε χθες με τη συνέντευξή του, που απέτησε. Με την Άμαρπουρ, ναι, το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το επί αμερικανικού εδάφους, να βάλει μαντήλα. Επί αμερικανικού εδάφους, το οποίο είναι τρομερό. Η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτό το καθεστώς, το οποίο θέλει με κάθε τρόπο να προφυλάξει την εξουσία του και να παραμείνει στην εξουσία, δεν θέλει να ανοίξει καθόλου και να έχει σχέσεις με το παγκόσμιο σύστημα. Και επειδή αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι όλες οι συζητήσεις για τα πυρηνικά, θεωρώ ότι δεν θέλουν να λύσουν το θέμα, γι' αυτό και συνεχώς βάζουν καινούργιες απαιτήσεις στο τραπέζι, οι οποίες είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτές. Και αυτή η απομόνωσή τους βοηθά το καθεστώς να μην ανοίγει, οπότε οι αντιδράσεις να είναι όσο γίνεται λιγότερες. Ουσιαστικά κινείται προς την, όπως είδαμε τώρα, προς την Κίνα και προς τη Ρωσία. Αλλά ακόμα και αν μπει στον οργανισμό της Σανγκάη, όπου είναι ένας οργανισμός για την ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ασίας, έχει κάνει αίτηση να μπει.
ακόμα και αν μπει στους BRICS, δηλαδή η Βραζιλία, αυτές οι χώρες οι οποίες είναι ανερχόμενες και πολύ μεγάλες, μπορεί να βοηθήσει το θέμα της ασφάλειάς του και της παρουσίας του, αλλά όχι τα οικονομικά του προβλήματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, για να επανέλθουμε και να εστιάσουμε στη μικρή εικόνα, δηλαδή σε αυτές τις διαδηλώσεις των γυναικών, υπάρχει ένα εύλογο ερώτημα που είναι νομίζω και το χρησιμότερο όλων. Μπορεί μέσα από τέτοιες κινήσεις που μοιάζει να είναι μαζικές επί έξι μέρες να έρθει οποιαδήποτε αλλαγή? Ή αυτό είναι κάτι που θα το βλέπουμε με θαυμασμό και με αλληλεγγύη και μετά από κάποιες ημέρες θα επιστρέψουν στην ίδια γνωστή κανονικότητα οι Ιρανές που τώρα τόλμησαν να κάψουν τις μαντήλες και να κόψουν τα μαλλιά τους? Θα ήθελα να καταλήξω σε αυτή σας την απάντηση, σε αυτή σας την ερώτηση, γιατί για να το κατανοήσουμε, γιατί δεν θα είναι αισιόδοξη η απάντησή μου, πρέπει να κατανοήσουμε τι λειτουργεί σε αυτή τη χώρα. Επομένως, και τελειώνω με τη μεγάλη εικόνα, τα οικονομικά τους δεν θα βελτιωθούν μέσα από τη σχέση τους με τη Ρωσία, όπως καταλαβαίνουμε, ή με την Κίνα, γιατί έχουν τεράστιο πληθωρισμό, έχουν τρομερή διαφθορά, τρομερή, δηλαδή έχει αγγίξει τα πάντα η διαφθορά. Ο κόσμος υποφέρει πάρα πολύ και έχουν και βέβαια διάφορες, γιατί έχουν πολλές εθνικότητες. Δηλαδή η κοπέλα που. Ήταν Κούρδισσα. Είναι από το Κουρδιστάν. Mm. Είναι το Κουρδιστάν. Είναι Κούρδισσα και είναι από τις βόρειες περιοχές που μένουν Κούρδοι. Έχουμε λοιπόν αυτή την εξέγερση. Έχουν βγει στους δρόμους ποιοι? Οι νέοι άνθρωποι. Έχουν βγει γυναίκες κυρίως. Και είναι καταπληκτικό σε μια χώρα η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταπιέσει τις γυναίκες. Μην ξεχνάμε όμως ότι το Ιράν δεν είναι Σαουδική Αραβία. Ούτε Αφγανιστάν. Ας πούμε, στο Ιράν οι γυναίκες σπουδάζουν, εργάζονται. Λοιπόν, ούτε Αφγανιστάν, γιατί έρχονται από έναν πολιτισμό διαφορετικό. Να. Οι Πέρσες στο Ιράν έχουν έναν πολύ διαφορετικό πολιτισμό από τη μουσουλμανική θεοκρατία που τους επιβλήθηκε τα τελευταία 40 χρόνια. Mm. Επομένως, υπάρχει μια σοβαρή αντίδραση στον κόσμο. Αυτές οι γυναίκες τώρα λοιπόν είναι πραγματικά απίστευτα γενναίες γυναίκες. Είναι όλες θα συλληφθούν και θα φυλακιστούν. Και το ερώτημά σας είναι, υπάρχει ελπίδα και τι γίνεται με τη διεθνή συμπαράσταση? Ξεκινάω με τη διεθνή συμπαράσταση. Mm-hmm. Επειδή συμμετέχω στο Φόρουμ Γυναικών για την υποστήριξη των Αφγανών γυναικών, όπου εκεί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, έτσι, γιατί εκεί τις σκοτώνουν στη μέση του δρόμου και δεν έχουν να λογοδοτήσουν σε κανέναν. Μετά από τις πρώτες αντιδράσεις, αυτά που συνέβησαν και μετά από το γενικό κλίμα υποστήριξης, ξεχάστηκε. Τώρα δεν μιλάμε για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν. Σωστά. Αφοβάμαι λοιπόν ότι έχουμε ένα κλίμα συμπάθειας, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι παγκόσμιο, δίνει μια εικόνα τι συμβαίνει και είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί όλος ο κόσμος βλέπει τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες αυτές. Και τώρα, εάν υπάρχει ελπίδα, κοιτάξτε, έχουμε ένα κίνημα το οποίο έχει πολλές φορές εξεγερθεί. Την τελευταία φορά ήταν 1.500 νεκροί. Το καθεστώς είναι απίστευτα σκληρό και δεν έχει κανένα πρόβλημα, όπως είδαμε και με την κοπέλα των 22 χρόνων, να σκοτώνουν εμψυχρό ανθρώπου. Είναι λοιπόν πρώτον νέοι άνθρωποι, είναι γυναίκες και φοιτητές και νέα παιδιά και δεν έχουν αρχηγό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια κορυφαία μορφή στο Ιράν που να συσπυρώνει τις δυνάμεις. Υπάρχουν οι Ιρανοί στην Αμερική, στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία πολύ, αυτοί που είχαν φύγει όταν ήρθε ο Σάχης και όταν έφυγε ο Σάχης, αλλά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δρομολογήσει αυτή τη στιγμή μια ισχυρή και να φαίνεται από παντού άλλη άποψη. Έναν διακριτό πόλο που θα μπορούσε να συσπυρώσει έτσι πιο συστηματικά. Και να υπάρχει το αντίπαλο δέος. Ξέρετε, πάντως είναι εντυπωσιακό από το 79, γιατί αναφερθήκατε στο Σάχη, η ανθρωπότητα έχει αλλάξει, ο κόσμος μας έχει αλλάξει τόσο πολύ. Και εκεί μοιάζει να έχει σταματήσει ο χρόνος σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, επειδή ήμουν φοιτήτρια και μάλιστα νομίζω στο πρώτο, στο δεύτερο έτος, πανηγυρίζαμε ως φοιτητές και ως αριστερά τότε. Που έφυγε γιατί έφυγε ο Σάχης και ερχόταν ο... Οι Αγιατολάδες. Οι Αγιατολάδες. Και τότε θυμάμαι ότι υπήρχαν κάνα δύο φωνές που λέγανε «Μα τι λέτε, θα αρθείρω» και δεν θέλαμε ούτε να τους ακούσουμε.
για να βγει το συμπέρασμα ότι χειρότερο και σκληρότερο από ένα θεοκρατικό καθεστώς δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρξει. Ναι. Και δυστυχώς βεβαίως δεν είναι απομονωμένες αυτές οι χώρες, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Το λέω γιατί αναφερθήκατε και στη Σαουδική Αραβία στη συζήτησή μας. Αυτή όμως είναι μια άλλη συζήτηση για τους ρομαντικούς της διεθνούς πολιτικής. Γιατί είναι πλούσιες και μεγάλες. Είναι πολύ πλούσιες χώρες λόγω των φυσικών πόρων που θέτουν και γιατί πολλές από αυτές είναι απίστευτα, έχουν απίστευτο πληθυσμό. Τώρα η Ινδονησία φτάνει τα εκατοντάδες εκατομμύρια. Ναι, και πολλοί νέοι όλοι τους. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Διαμαντοπούλου, για το χρόνο που μας διαθέσατε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Η επικεφαλής του δικτύου, πρώην Υπουργός και πρώην Επίτροπος βεβαίως, κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.